Πάμε λίγο τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου. Μιλήσαμε για τον απόϊχο των προβλημάτων και της κακοκαιρίας στον πρωτογενή τομέα. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο με οροπέδιο Λασιθίου. Σχετικά διαχειρίσιμη κατάσταση. Κλειστά παρέμειναν τα σχολεία σήμερα. Υπήρξαν ωστόσο κάποια προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Και βέβαια παγετός. Την καλησπέρα μας στον Δήμαρχο. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές του Greek TV. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε στο οροπέδιο? Τώρα είμαι στο σχολείο στο Ψυχρό. Στο παλιό δημοτικό σχολείο στο Ψυχρό. Σχολεία γενικά, μιας και το αναφέραμε, παρέμειναν κλειστά σήμερα. Σχολεία κλειστά. Και σήμερα, ναι. Από τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα ήταν συνεχόμενα κλειστά τα σχολεία. Ο καιρός δεν βγήκε όπως το περιμέναμε, ενώ περιμέναμε να είναι πιο ήπιος. Τελικά επιβεβαιώθηκαν οι χειρότερες προβλέψεις και μας έδειξε τα δόντια του. Δημάρχε, μιλήσαμε για σχολεία. Αύριο παρελάσεις στο Δήμο σας? Παρελάσεις δεν θα γίνουν. Θα γίνουν οι δοξολογίες με τις σημαίες, τους σημειοφόρους και τις παραστάτες. Θα γίνουν καταθέσεις στεφάνων από τους προέδρους και από τη Δημοτική Αρχή σε όλα τα μνημεία, ναι. Και δοξολογίες στις εκκλησίες. Παρελάσεις όμως δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε, δυστυχώς. Μιλήσατε για ένα χιονιά ο οποίος δεν ήταν όπως τον περιμέναμε. Ήταν πιο έντονος, ναι, ναι. Και πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Τα βασικότερα προβλήματα σε ποιους τομείς παρουσιάστηκαν και πού βρισκόμαστε τώρα? Τα βασικότερα προβλήματα ήταν όπως πάντα στην οδοποιία, ναι. Στις προσβάσεις στα πυμνιοστάσια, σε κάποιες... Ναι, οδοποιία, ηλεκτροδότηση, πυμνιοστάσια, παρά το γεγονός ότι έχουν κατέβει χαμηλά τα πρόβατα γενικά και το ζωικό κεφάλαιο, υπάρχουν προβλήματα. Τα είπαμε και χθες στο Μυλοπόταμο. Δήμαρχε. Ναι. Σας ακούμε βέβαια, οδοποιία, πυμνιοστάσια... Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι τα προβλήματα ήταν διαχειρίσιμα. Ναι. Ηλεκτροδότηση και υδροδότηση την Δευτέρα λόγω του παγετού. Είχαμε μέχρι τις 11 η ώρα σε αρκετά νοικοκυριά, δεν είχαμε νερό λόγω του παγετού. Είχε παγώσει το νερό στα δίχτυα ύδρευσης. Ηλεκτροδότηση είχαμε προβλήματα στον Άγιο Γεώργιο και στο Ψυχρό, ναι. Όπου αποκαταστάθηκαν από τα συνεργεία της ΔΕΔΙΕ. Όσον αφορά την πρόσβαση στα πυμνιοστάσια των κτηνοτρόφων, από εχθές έχει γίνει προσπάθεια για πρόσβαση. Έχουμε καταφέρει να έχουμε φτάσει στον Άγιο Μανώλη, στη θέση παράσιτα, στο Λινάκαρο σήμερα και ξανά πάλι σήμερα στον Άγιο Μανώλη. Σε μεγάλα υψόμετρα, τα υψόμετρα εκεί είναι ξεπερνούν τα 1200 μέτρα, ναι. 1300, με πάρα πολύ χιόνι. Πριν από λίγο μίλαγα με το συνεργείο που επιστρέφει από την σημερινή εξόρμηση και μου λέγανε ότι έχει χιόνι πάνω από 2 μέτρα σε αρκετά σημεία. Συνηθισμένο το οροπέδιο στην κακοκαιρία και στο χιόνι, αλλά φέτος νομίζω παράγεινε το φαινόμενο. Για τέταρτη, πέμπτη φορά χιονίζει τόσο πολύ. Παραπάνω πρέπει να είναι. Αν βάλουμε και το Δεκέμβρη, πρέπει να είναι η 7η, αν θυμάμαι καλά. Έχει 5-6-7 φορές. Υπάρχει, ναι, βέβαια. Σωστά. Ναι, έτσι κύριε Παναγιωτόπουλε. Και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία του Λασιθίου και όλη η ορεινή δήμη είναι το πρόβλημα πρώτον με την επάρκεια των καυσίμων. Για τη θέρμανση των νοικοκυριών και των υπηρεσιών, βέβαια, γιατί το καύσιμο έχει πάει στα ύψη, το πτέρυγμα θέρμανσης. Ναι. Και όσον αφορά τους παραγωγούς, η παρατεταμένη αυτή θεομηνία, να την πούμε έτσι, κακοκαιρία, δημιουργεί προβλήματα στους παραγωγούς. Δεν έχει ξεκινήσει καν η καλλιεργητική περίοδος, ενώ οι κτηνοτρόφοι έχουν σοβαρά προβλήματα με τα ζώα τους και από έλλειψη τροφής, αλλά. Ακριβώς. Και πάρα πολλά ζώα τα οποία έχουν ψοφήσει. Έχουν να αντιμετωπίσουν βέβαια τις ανατιμήσεις, ναι. Και την εκτόξευση των τιμών. Έρχεται και η κακοκαιρία. Έχουμε και σε απώλειες βέβαια, για φαινόμενες απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο. Δήμαρχε, έρχεται Σαββατοκύριακο, τριήμερο. Η προτροπή σας στους κριτικούς που ίσως θελήσουν να προσεγγίσουν το οροπέδιο, ποια είναι? Η προτροπή είναι μία, ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κάθε φορά όταν ανεβαίνουμε σε κάποιο βουνό, ναι. Να έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό, ιδιαίτερα αλυσίδες στο πορπαγκάζ μας, αν χρειαστεί να τις βάλουμε στα μάξι, να έχουμε ζεστά ρούχα και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η εικόνα που αντιμετωπίσαμε ειδικά εχθές, όταν ξημέρωσε, ήταν απίστευτη. Μάλιστα. Σε κάθε φύλλο, σε κάθε κλαδί υπήρχε χιόνι. Ήταν μια πραγματικά ειδηλιακή εικόνα, ναι. Και είναι κάτι το οποίο θα ανταμείψει όποιον επισκέπτη επιλέξει να έρθει. Δήμαρχε, να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.